Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα, το οποίο είναι το parent pleasing και το πώς επηρεάζει δυστυχώς αρνητικά τη ζωή μας το να έχουμε ως προτεραιότητα να ευχαριστούμε τους γονείς μας. Αφορμή για αυτό το βίντεο, ένα email που μου στείλε μια φίλη που παρακολουθεί το κανάλι, η οποία είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια ψυχολογίας. Η οποία μου γράφει: «Θέκλα μου, καλησπέρα. Είμαι φοιτήτρια ψυχολογίας, είμαι 23 χρονών και γενικότερα είμαι ένας ενεργητικός και πολύ άσχολος άνθρωπος, όπου μετά το σχολείο πήρα δουλειά και τώρα μαζί με το πτυχίο έχω πάρει πρόσφατα μια πολύ καλή θέση σε μια υπέροχη εταιρεία. Μπράβο, συγχαρητήρια, χαίρομαι για σένα. Επίσης θα συνεχίσω την ειδικότητά μου στην κλινική ψυχολογία. Πολύ καλή επιτυχία σου εύχομαι. Η αφορμή για να σου γράψω είναι ο χωρισμός μου από μια σχέση η οποία κράτησε κάποιους μήνες, όπου υπήρξε έλξη σωματική αλλά και πνευματική. Μετά τους πρώτους 3 μήνες της σχέσης άρχισαν τα προβλήματα. Εδώ να υπενθυμίσω ότι στους πρώτους 3 μήνες μιας σχέσης είναι πολύ έντονη η ορμονική έλξη, είναι πολύ έντονες οι ορμόνες που μας κάνουν να επιθυμούμε να είμαστε με τον άλλο άνθρωπο, και ότι μετά τους 3 μήνες, είναι ένα σημείο κρίσιμο οι 3 μήνες, που πέφτει η τόση έντονη ερωτική έλξη, όχι ότι δεν υπάρχει ερωτική έλξη από τους 3 μήνες και μετά, αλλά μετριάζεται ερωτική έλξη, εκεί φαίνεται αν πραγματικά ταιριάζουν οι 2 άνθρωποι ή αν είναι και οι 2 διαθέσιμοι και ικανοί για σχέση. Τι προβλήματα άρχισαν στη σχέση των παιδιών αυτών? Έβαζε τους γονείς του πάνω από τη σχέση μας με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν ήθελε να τους χαλάσει κανένα τους χατήρι, πάντα έτοιμος για να ευχαριστήσει τις ανάγκες τους και γενικότερα επέλεγαν αυτοί για τον ίδιο. Εγώ μετά από αρκετές συζητήσεις μαζί του κατάλαβα ότι δεν θα αλλάξει αυτό, αφού μου είπε ξεκάθαρα πως ποτέ δεν θα βάλει κάποιον πάνω από την οικογένειά του και αυτό δεν αλλάζει. Καλά κρασιά, good luck with this. Καλή τύχη με αυτό, φίλε, άμα δεν βάζεις ποτέ κανέναν πάνω από την οικογένεια σου, ούτε καν τον εαυτό σου, καλή επιτυχία να ζήσεις μια ζωή που να είναι ευχάριστη για σένα και ικανοποιητική. Όταν του ανέφερα ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό και ότι οι γονείς μας έχουν ρόλο στήριξης και παρουσίας, αλλά όχι για να τους υπηρετούμε και να τους έχουμε ως θεούς, αυτός μου απάντησε πως ίσως κάποιος να ορίζει ευτυχία το να μένει στο υπόγειο της μητέρας του μέχρι τα 40 και να μην έχει σχέση. Εκεί κατάλαβα πως αυτή η σχέση δεν έχει σωτηρία και το έκοψα. Και πολύ καλά έκανες. Μετά που το έκαψε αυτός με αυτές τις δηλώσεις, καλά έκανες εσύ και το έκοψες. Θα ήθελα να μας αναφέρεις σε ένα από τα βίντεο σου, αν επιθυμείς, για το parent pleasing. Parent pleasing σημαίνει η κατάσταση εκείνη στην οποία κάποιος είναι people pleaser προς τους γονείς του. Θέλει να ευχαριστεί συνεχώς τους γονείς του. Πώς αναπτύσσεται και με ποιες συμπεριφορές φαίνεται στην ενήλικη ζωή και τι επιπτώσεις έχει στην ερωτική μας ζωή. Μια χρήσιμη πηγή που βρήκα, μου στέλνει φίλη ένα άρθρο, το οποίο είναι στα αγγλικά και θα σας το διαβάσω προσπαθώντας να το μεταφράσω στα ελληνικά. Θα βάλω τον τίτλο του άρθρου και στην περιγραφή του βίντεο, το οποίο έχει τίτλο «The pressure of disappointed expectations as a young adult. Why pleasing your parents is not the most important thing». Η πίεση των απογοητευμένων προσδοκιών ως νεαρός ενήλικας, γιατί το να ευχαριστείς τους γονείς σου δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι μια ιστοσελίδα η οποία ονομάζεται rtor.org. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, λέει αυτό το άρθρο, αναζητούν σχεδόν τα πάντα στους γονείς τους. Οι γονείς φροντίζουν για να τρέφουν τα παιδιά τους, παρέχοντας τους εκπαίδευση, φαγητό και ένα μέρος για να ζήσουν και μεταφέροντας τους ήθη και αξίες που έχουν περάσει από την οικογένεια. Μόλις τα παιδιά φτάσουν σε μια ορισμένη ηλικία, αρχίζουν να κάνουν επιλογές μόνα τους. Ενώ το ένα μονοπάτι μπορεί να ακολουθεί τα όνειρα και τις προσδοκίες των γονιών, το άλλο μονοπάτι οδηγεί στα όνειρα των παιδιών, στα δικά τους όνειρα. Αυτό είναι όπου η διακλάδωση στον δρόμο μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, αβεβαιότητα και πίεση για να μην απογοητεύσουν τους γονείς τους. Αυτή η πίεση συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή.
Πολλοί ενήλικες ανησυχούν για την απογοήτευση των γονέων και καταλήγουν σε καταστάσεις τις οποίες δεν θέλουν να βρίσκονται, απλώς και μόνο επειδή αισθάνονται ότι πρέπει να τηρούν τα πρότυπα που τους έχουν ενσταλάξει εδώ και πολύ καιρό. Μην αφήνετε, λέει ο συγγραφέας αυτός, την πίεση των γονιών σας, είτε συνειδητή είτε υποσυνείδητη, να σας καθορίζει. Το να ευχαριστείτε τους γονείς σας δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη ζωή. Οι επιπτώσεις της πίεσης από τους γονείς. Όταν νιώθετε την πίεση να ευχαριστήσετε τους γονείς σας, αυτό μπορεί να σας επηρεάσει συναισθηματικά, κοινωνικά, διανοητικά και σωματικά. Μεταξύ των αναμενόμενων χρονοδιαγραμμάτων, των πιέσεων στον εαυτό σας, της μείωσης της αυτοπεποίθησης και του τρόπου με τον οποίο οι γονείς σας ορίζουν την επιτυχία, μπορεί να αισθάνεστε ότι ξεφεύγετε τον έλεγχο. Η έλλειψη υποστήριξης από τους γονείς επηρεάζει άμεσα την ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη που τα παιδιά είχαν ανεπαρκή υποστήριξη από τους γονείς τους ενώ μεγάλωναν, ήταν πιο πιθανό να έχουν προβλήματα υγείας, ψυχολογικά και σωματικά ως ενήλικες. Η έλλειψη υποστήριξης οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και σωματικών ασθενειών σε όλο το βίο των παιδιών. Μια άλλη μελέτη που αφορούσε την πίεση από τους γονείς ώστε τα παιδιά να τους ευχαριστούν έδειξε ότι περίπου το 1/5 των παιδιών που αντιμετωπίζουν πίεση χρόνου καταλήγουν με προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι γονείς ασκούν πίεση στα παιδιά να ολοκληρώσουν τις εργασίες εντός προθεσμίας ή να έχουν ένα καλά μελετημένο χρονοδιάγραμμα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Είναι απαραίτητο να σταματήσετε τον κύκλο αυτό, δηλαδή τον κύκλο του να σας πιέζουν οι γονείς σας και εσείς να ανταποκρίνεστε με άγχος και με φόβο μην τυχόν και τους απογοητεύσετε. Να σταματήσετε αυτό τον κύκλο όταν είστε ενήλικες και μπορείτε όταν είστε ενήλικες να παίρνετε τις δικές σας αποφάσεις. Η συνειδητοποίηση και η εφαρμογή του ότι τον ευχαριστείς τους γονείς σου δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα, μπορεί να σε βοηθήσει στη ψυχική σου ευεξία. Δεν είναι υγιές και κάνει πολύ κακό στη ψυχική μας υγεία και ευεξία να έχουμε ως κινητήριο δύναμη στη ζωή μας την αγωνία, το άγχος, την επιθυμία, την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας. Γιατί το να ευχαριστείς τους γονείς σου δεν πρέπει να είναι κινητήριος δύναμη σου? Στην πραγματικότητα, δεν είναι υγιές να τηρείτε τα πρότυπα κανένας άλλου εκτός από τα δικά σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεστε για το τι σκέφτονται οι γονείς σας για εσάς, αλλά δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε αυτή την ενασχόληση να καταναλώσει τη ζωή σας και να διαμορφώσει την αυτοεκτίμηση σας ή τις επιλογές σας. Είστε ο δικός σας άνθρωπος. Γι' αυτό το να ευχαριστείτε τους γονείς σας δεν πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη στη ζωή σας. Οι γονείς σας ας ευχαριστήσουν ήδη τον εαυτό σας. Και εσάς, εμάς δηλαδή των ενηλίκων παιδιών, των ανθρώπων που είμαστε ενήλικες και υπήρξαμε ανήλικα παιδιά των γονιών μας, η δουλειά μας είναι να ευχαριστήσουμε το δικό μας εαυτό. Με ποιο τρόπο μπορεί αυτή η έγνοια και η αγωνία και η προσπάθεια να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας μπορεί να μας βλάψει? Πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε προτεραιότητα να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας, αυτό μας εμποδίζει από το να αναλάβουμε ρίσκα. Εάν ενδιαφέρεστε μόνο για τις απόψεις των γονιών σας, είναι λιγότερο πιθανό να ρισκάρετε στη ζωή σας. Ίσως έχετε ένα στόχο που δεν έχετε επιδιώξει, επειδή δεν θέλετε να αποτύχετε και να απογοητεύσετε τους γονείς σας. Φυσικά, σε κανέναν δεν αρέσει να αποτυγχάνει, αλλά χωρίς αποτυχία δεν θα υπήρχε επιτυχία. Χωρίς αμφιβολία, οι γονείς σας έχουν αποτύχει στο παρελθόν. Οπότε μη φοβάστε να ρισκάρετε κι εσείς και να αποτύχετε μόνοι σας. Αν δεν ρισκάρεις και αν δεν αποτύχεις, δεν θα επιτύχεις ποτέ σου. Όταν αποφεύγουμε να ρισκάρουμε, αποφεύγουμε να αποτυγχάνουμε υπό αποτυχία ένα πολύ σοβαρό μάθημα. Και αποφεύγουμε και να επιτυχάνουμε επίσης, γιατί χωρίς ρίσκο δεν έχει ούτε επιτυχία, ούτε αποτυχία. Όταν κινητήριος δύναμης σου είναι να ευχαριστείς τους γονείς σου, αυτό σε κρατάει πίσω από τα όνειρά σου. Το να ακολουθείς τα όνειρα των γονιών σου σε κρατάει πίσω από τα δικά σου. Σίγουρα οι γονείς σου μπορεί να θέλουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για τη δική σου ζωή. Αλλά εσύ και οι γονείς σου είστε διαφορετικοί άνθρωποι.
Δεν χρειάζεται εσύ και οι γονείς σου να έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα ή την ίδια επαγγελματική πορεία και η ζωή σου δεν χρειάζεται να μοιάζει με τη δική τους για να είναι ικανοποιητική. Ξαναλέω, οι γονείς σου ζουν τη δική τους ζωή και εσύ καλείσαι να ζήσεις τη δική σου ζωή. Επίσης, όταν προσπαθείτε να ευχαριστήσετε τους γονείς σας και αυτό είναι κινητήριο σας δύναμη, αυτό σας κάνει να μπαίνετε στη διαδικασία, να ακολουθήσετε τα δικά τους χρονοδιαγράμματα, το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό για σας. Οι γονείς συχνά κρατούν χρονοδιαγράμματα για τα παιδιά τους. Θέλουν να δουν τα παιδιά τους να τελειώνουν με επιτυχία το σχολείο εν καιρός, να βρουν δουλειά, να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, να αγοράσουν ένα σπίτι, να παντρευτούν και μετά να κάνουν παιδιά. Αυτή η τροχιά μπορεί να λειτουργήσει για κάποιους, αλλά συχνά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να έχετε πολλές δουλειές μετά το σχολείο, να αλλάξετε δουλειές δηλαδή. Ίσως εξακολουθείτε να χρειάζεται να ζείτε με φίλους ή με έναν γονέα, επειδή η αγορά ενός σπιτιού είναι πολύ ακριβή σε αυτούς τους καιρούς. Ρεαλιστικά, πολλοί άνθρωποι δεν ακολουθούν αυτή την κλασική τροχιά. Τελειώνω το σχολείο νωρίς, βρίσκω δουλειά και τη δουλειά η πρώτη που θα βρω αυτή είναι που θα έχω σε όλη μου τη ζωή. Βρίσκω στέγη, παντρεύομαι και κάνω παιδιά. Να θυμάστε ότι οι προσδοκίες των γονιών σας για το ιδανικό χρονοδιάγραμμα, για το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσετε στη ζωή σας, αφορούν εκείνους και όχι εσάς. Βασίζονται στις προκαταλήψεις της μαμάς ή του μπαμπά σας, συμπεριλαμβανομένου του τι έκανα στη ζωή τους ή τι θα ήθελα να κάνω. Ως αποτέλεσμα, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ή πρόγραμμα των γονιών σας μπορεί να μην βασίζεται καν στην πραγματικότητα ή στη γενιά σας. Για παράδειγμα, το 39% των millennials, της γενιάς των millennials, αποφύτησε με κολεγιακή εκπαίδευση, περισσότερο από κάθε άλλη γενιά, αλλά μόνο το 64% των Αμερικανών έχει σπίτι και οι millennials έχουν λιγότερα παιδιά, αργότερα στη ζωή από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά. Τα ορόσημα της ζωής που κάποτε ήταν δείκτες επιτυχίας δεν είναι πια τα ίδια. Και μπορεί να μην είναι κατάλληλα για εσάς ούτως ή άλλως. Χαλαρώστε, τα πρότυπα των γονιών σας δεν καθορίζουν το χρονοδιάγραμμά σας. Μόνο εμείς μπορούμε να καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμά μας, βασισμένοι πάνω στη ζωή μας, τη δική μας, τα δικά μας συναισθήματα, στις δικές μας ανάγκες, στις δικές μας συνθήκες, στις δικές μας επιθυμίες και στα δικά μας θέλω και στο τι είναι ρεαλιστικό να γίνει. Πολλές φορές οι γονείς δεν έχουν μια ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι πραγματικά η ζωή μας. Φαντάζονται πώς είναι η ζωή μας. Έχουν μια υπόθεση για το πώς είναι η ζωή μας, αλλά επειδή δεν τη ζουν τη ζωή μας, δεν ξέρουν πώς ακριβώς είναι. Άρα και οι επιθυμίες που έχουν για τη ζωή μας και τα χρονοδιαγράμματα που βάζουν στη ζωή μας δεν είναι ρεαλιστικά. Είναι βασισμένα πάνω στην εικόνα που δεν είναι ρεαλιστική που έχουν για τη ζωή μας και είναι και βασισμένη και πάνω στα δικά τους αποθυμένα. Γιατί πολλές φορές οι γονείς θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους αυτά που δεν πρόλαβαν να κάνουν ήδη, χωρίς να σημαίνει όμως ότι αυτά που δεν πρόλαβαν να κάνουν ήδη είναι καλό για τα παιδιά τους να τα κάνουν. Λοιπόν, όταν έχουμε προτεραιότητα το να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας, αυτό επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας. Υπάρχει αρκετό άγχος στις καθημερινές ανάγκες της ζωής μας, χωρίς μια συνεχή αίσθηση πίεσης ή απογοήτευσης που προέρχεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τους στόχους που έβαλαν οι γονείς μας για εμάς. Η ψυχική και σωματική μας ευεξία πρέπει να είναι πιο σημαντική από το να ευχαριστούμε οποιονδήποτε, ακόμη και τους γονείς μας. Εάν οι προσδοκίες των γονιών σας επηρεάζουν πραγματικά την υγεία σας, τότε ήρθε η ώρα να κάνετε μια ανοιχτή συζήτηση μαζί τους. Οι πιθανότητες είναι ότι θέλουν να είστε ευτυχισμένοι και θα καταλάβουν τις επιλογές σας. Αν δεν μπορούν να τις δεχτούν, αυτό εξαρτάται από αυτούς και όχι εσάς. Να είστε ειλικρινείς και να προχωρήσετε. Εδώ να υπενθυμίσω ότι ένα καταπληκτικό βιβλίο, πολύ χρήσιμο για να μπορέσει κάποιος να απεγκλωβιστεί από αυτή την πολύ ψυχικά ανθυγιεινή κατάσταση, την πολύ ανθυγιεινή ψυχικά κατάσταση να έχει ως προτεραιότητα στη ζωή του να ευχαριστεί τους γονείς τους, τις γονείς του, είναι το βιβλίο «Τοξικοί γονείς». Ένα λεπτό να σας το δείξω το βιβλίο αυτό. Εδώ είναι το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» της Dr. Susan Forward.
το οποίο το έχουμε διαβάσει και υπάρχει αναρτημένο στις καρτέλες της συμμετοχής. Για όσους είναι στη συμμετοχή στο κανάλι μας, μπορούν να τρέξουν ανά πάσα στιγμή και να ξαναακούσουν ή να ακούσουν για πρώτη φορά τα βίντεο στο οποία διαβάζω και σχολιάζω το βιβλίο «Τοξική γονής» της Dr. Susan Forward. Για τους υπόλοιπους, μπορεί να βρουν αυτό το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία, να το αγοράσουν και να το διαβάσουν. Όσοι ενδιαφέρεστε για το τι είναι η συμμετοχή, για τη λειτουργία της συμμετοχής, στην περιγραφή του κάθε βίντεο υπάρχει επεξήγηση για το πώς μπορεί κάποιος να μπει στη συμμετοχή. Επίσης, προχωρώ διαβάζοντας το άρθρο μας «Έστειλε η φίλη», το να έχουμε ως προτεραιότητα να ευχαριστούμε τους γονείς μας μπορεί να αλλάξει τις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους. Ειδικά τις ρομαντικές σχέσεις. Η επιλογή ενός μονοπατιού που δεν θέλετε πραγματικά, δηλαδή αν έχω ως προτεραιότητα να ικανοποιώ τους γονείς μου, μπορεί να επιλέξω ένα δρόμο ζωής που να μην το θέλω πραγματικά και αυτό μπορεί να μας αποτρέψει από το να κάνουμε γνήσιους φίλους ή να βρούμε ένα σημαντικό άλλο, ένα σύντροφο που να νιώθει κατάλληλο, που να το νιώθουμε κατάλληλο για εμάς. Επιπλέον, αν οι γονείς σου έχουν προσδοκίες για την ερωτική σου ζωή, μπορεί να χάσεις το να είσαι με κάποιον που θα σε έκανε πραγματικά ευτυχισμένο. Μόνο εμείς ήδη πραγματικά νιώθουμε και μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε αν ένας σύντροφος είναι κατάλληλος για μας. Μπορεί ένας σύντροφος τον οποίο οι γονείς μας να το θεωρούν εξαιρετικό για μας και λεπούρη, πολύ καλή περίπτωση, εκείνος ο σύντροφος να είναι ο πλέον ακατάλληλος για μας. Και έναν σύντροφο τον οποίο οι γονείς μας μπορεί να τον απορρίπτουν είτε λόγω μόρφωσης, είτε λόγω κοινωνικής θέσης ή κοινωνικής κατάστασης, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω οποιοδήποτε άλλου χαρακτηριστικού που είναι σημαντικό για τους γονείς μας, αλλά όχι σημαντικό για μας, εκείνος ο σύντροφος να είναι ο πλέον κατάλληλος για μας. Όταν βάζουμε ως προτεραιότητα να ευχαριστούμε τους γονείς μας, σιγουρεύουμε ότι θα καταλήξουμε να ζούμε με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πολύ καλές περιπτώσεις για τους γονείς μας, αλλά ίσως όχι και για εμάς. Πώς να ξεπεράσουμε το φόβο να απογοητεύσουμε τους γονείς μας? Όσο δύσκολο και φαίνεται, μπορούμε να ξεπεράσουμε το φόβο να απογοητεύσουμε τους γονείς μας. Αν ακολουθήσουμε αυτές τις συμβουλές, βάζουμε τον εαυτό μας πρώτο. Το να μην ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες μας μπορεί να είναι πιο απογοητευτικό από το να απογοητεύσουμε τους γονείς μας. Να βάζουμε τον εαυτό μας πρώτο, ούτως ώστε να μην απογοητεύσουμε εμάς. Είναι χειρότερο να απογοητεύσουμε εμάς παρά να απογοητεύσουμε τους γονείς μας. Να είμαστε ανοιχτοί με τους γονείς μας, να συζητήσουμε μαζί τους για τις δικές μας προσδοκίες, να τους θυμίσουμε ότι είμαστε διαφορετικοί από αυτούς, να τους ευχαριστήσουμε που μας μεγάλωσαν, αλλά να τους κάνουμε βέβαιο και σίγουρο ότι θέλουμε να ζήσουμε τη δική μας ζωή. Και επιπλέον να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς σκέφτονται αυτοί, χωρίς όμως να πέσουμε στην παγίδα να κάνουμε προτεραιότητα μας το να τους ευχαριστήσουμε. Να κρατάμε στο μυαλό μας ότι είμαστε αρκετά καλοί, να βοηθούμε τον εαυτό μας να ανεβάζουμε την αυτοεκτίμησή μας και να το πιστεύουμε και να το επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας ότι είμαστε πολύτιμοι και ότι η φωνή μας και τα θέλω μας πρέπει και οφείλουν να έχουν την πρώτη σημασία στη ζωή μας. Οι προσδοκίες από τους γονείς μπορεί να μας οδηγήσουν σε καλές επιλογές κατά καιρούς, αλλά τελικά εναπόκειται από εμάς να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις και να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για τη ζωή μας. Κανείς δεν μας ξέρει καλύτερα από τον εαυτό μας. Ας πάμε λοιπόν να πάρουμε αυτή τη διαφορετική αλλά συναρπαστική δουλειά, ας πάμε στο σχολείο των ονείρων μας, ας ταξιδέψουμε, ας ξεκινήσουμε τη δική μας επιχείρηση ή να κάνουμε ό,τι μας κάνει ευτυχισμένο. Και να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τους γονείς μας. Αυτό ήταν το άρθρο που μου στείλε η φίλη. Ήταν στα αγγλικά και το έχω κάνει έτσι μια πρόχειρη μετάφραση στα ελληνικά. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο του άρθρου. Και κλείνοντας αυτό το βίντεο θέλω να πω μερικές σκέψεις σε σχέση με όσα διαβάσαμε και όσα μας είπε η φίλη και όσα έλεγε στο άρθρο. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως people pleasers. People pleasers είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ως προτεραιότητα στη ζωή τους να ευχαριστούν τον άλλο, τους άλλους, παραμελώντας έτσι τον εαυτό τους.
Οι άνθρωποι που είναι people pleasers στην ουσία είναι συνεξαρτώμενοι και είναι άνθρωποι που αγαπούν πολύ. Εδώ να επιθυμίσω ότι στη λειτουργία συμμετοχής στο κανάλι έχουμε διαβασμένα και μπορεί όποιος είναι στη συμμετοχή να τα ξαναακούσει ή όποιος μπει στη συμμετοχή να τα βρει και να τα ακούσει. Εκείνα τα βίντεο που διαβάζουμε το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» της Ρόμπιν Νόρουντ, το οποίο αναφέρεται στη συνεξάρτηση, που η συνεξάρτηση είναι ένα κέριο θέμα ψυχικής υγείας για το οποίο διαπραγματευόμαστε εδώ στο κανάλι και έχουμε αρκετά βίντεο για τη συνεξάρτηση. Το να είσαι people pleaser σημαίνει ότι είσαι συνεξαρτώμενος. Μάλλον για να είναι κάποιος people pleaser πρέπει να είναι συνεξαρτώμενος. Μια μορφή people pleasing είναι το parent pleasing. Δηλαδή να έχεις ως προτεραιότητα στη ζωή σου να ευχαριστείς τους γονείς σου. Η ψυχοπαθολογία πίσω από το people pleasing έχει να κάνει με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση των ενηλίκων πλέον παιδιών, έχει να κάνει με συναισθηματικές ελλείψεις από το μεγάλωμα των παιδιών αυτών και σίγουρα αν ένας γονιός έχει μεγαλώσει παιδιά τα οποία έχουν ως προτεραιότητα να ευχαριστήσουν τον γονιό τους παρά να ευχαριστήσουν τον εαυτό τους, σημαίνει ότι σε κάποιο βαθμό έχει αποτύχει ως γονιός. Ένας επιτυχημένος γονιός, ένας γονεϊκός γονιός, γεννάει και μεγαλώνει παιδιά, τα οποία ως ενήλικες έχουν ως προτεραιότητα να ευχαριστήσουν τον εαυτό τους, έχουν ως προτεραιότητα να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες και όχι ως προτεραιότητα να ευχαριστήσουν τους γονείς τους. Ένας υγιής ψυχοσυναισθηματικά ενήλικας, ένας ολοκληρωμένος ψυχοσυναισθηματικά ενήλικας δεν θα βάλει τροχοπέδι στη ζωή του, τις επιθυμίες των γονέων του και το φόβο μην τυχόν απογοητεύσει τους γονείς του για οτιδήποτε. Αυτό συνήθως φαίνεται πολύ έντονα στη ρομαντική ζωή και στην ερωτική ζωή, γιατί πολύ συχνά εκεί οι γονείς βάζουν βέτο. Δεν θα πάρεις αυτή τη γυναίκα, δεν θα είσαι με αυτόν τον άντρα, δεν θα φύγεις από την πόλη που ζούμε να πας να ζεις σε μια άλλη πόλη ακολουθώντας τον νέο σου σύντροφο ή την νέα σου σύντροφο που ζει εκεί, που εργάζεται εκεί. Φαίνεται πολύ στις ερωτικές σχέσεις αυτό και στη δημιουργία νέας οικογένειας. Μπορεί όμως να συμβεί και στον εργασιακό τομέα, πολλές φορές ενήλικες άνθρωποι αποφεύγουν να ακολουθήσουν μια καριέρα, αποφεύγουν να ακολουθήσουν τις σπουδές που πραγματικά επιθυμούν, αποφεύγουν να αλλάξουν δουλειά, προκειμένου να μην απογοητεύσουν τους γονείς τους. Ένας γονιός μπορεί να είναι πολύ ευχαριστημένος επειδή το παιδί του είναι δημόσιος υπάλληλος, δουλεύει ξέρω εγώ σε μια υπηρεσία και να λέει πω εγώ τα έχω καταφέρει. Είμαι ένας πολύ επιτυχημένος γονιός γιατί η κόρη μου, ο γιος μου δουλεύει στο δημόσιο. Η κόρη, ο γιος που δουλεύει στο δημόσιο μπορεί να είναι εξαιρετικά δυστυχής, μπορεί να ζουν μια ζωή που να μην τους ικανοποιεί καθόλου, μπορεί να έχουν ταλέντα, δεξιότητες που να μην έχουν αναπτύξει, να φοβούνται να επιδιώξουν να αναπτύξουν, προκειμένου να μην απογοητεύσουν τους γονείς τους που έχουν αφήσει το όνειρο των γονέων τους να είναι στο δημόσιο. Θα σας πω δύο πράγματα για μένα σχετικά με αυτό. Όταν ήμουνα στην τρίτη ηλικίου και αποφάσισα να δηλώσω πρώτη επιλογή στις πανκύπριες εξετάσεις που είναι ανάλογες των πανελληνίων εξετάσεων τη ψυχολογία. Η μητέρα μου είχε απογοητευτεί πάρα πολύ, ήταν χάλια, ήταν στα πατώματα, γιατί κατά τη γνώμη της ήμουνα μία μαθήτρια που ήμουνα πάρα πολύ καλή στα φιλολογικά μαθήματα και θα ήταν ένα έγκλημα για μένα να μην πάω να σπουδάσω φιλολογία και να πάω να σπουδάσω ψυχολογία. Και μάλιστα έκανε και επίκληση στο συναίσθημα, έβγαλε και θυμό και γενικώς ήταν κάθετα αντίθετη η μάνα μου στην απόφαση μου να σπουδάσω ψυχολογία, που αυτή η αντίθεση της συνεχίστηκε και μετά το πρώτο έτος κλπ. Δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση που δεν πήγα να σπουδάσω φιλόλογος και που σπούδασα ψυχολόγος. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν το μετανιώνω. Είμαι σίγουρη ότι αν δεν ακολουθούσα την επιδημία της ψυχής και της καρδιάς μου να δουλέψω, να σπουδάσω ψυχολόγος και πήγαινα να σπουδάσω φιλόλογος, παρόλο που η φιλολογία είναι μια εξαιρετική επιστήμη και τέχνη, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ τις σπουδές της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής φιλολογίας ή της οποιασδήποτε φιλολογίας, δεν μου ταιριάζαν εμένα τόσο όμως όσο μου ταιριάζει η σπουδή και το λειτουργήμα της ψυχολογίας. Θα ήμουν πολύ απογοητευμένη με τον εαυτό μου και θα ήμουν ένας δυστυχής άνθρωπος. Ευτυχώς που στα 17 μου
Λίγο πριν τα 18 μου βρήκα το θάρρος και την τόλμη να επερασπιστώ τις δικές μου επιθυμίες και πήγα να σπουδάσω αυτό που επιθυμούσα εγώ και δεν ακολούθησα την επιθυμία της μάνας μου. Με τον ίδιο τρόπο, το 2004 βρήκα τον εαυτό μου να είμαι διορισμένη 3 χρόνια στο δημόσιο, να είμαι διορισμένη στην ειδική εκπαίδευση, γιατί τότε διόριζαν τους ψυχολόγους στη θέση του ειδικού δασκάλου, και να είμαι δυστυχής σε ένα εργασιακό χώρο που δεν μου τέριαζε. Και θυμάμαι ότι όταν πήρα την απόφαση να παραιτηθώ από το δημόσιο, βεβαίως το πρόσωπο το οποίο ήταν έτσι ενοχλημένο με αυτή μου την απόφαση ήταν η μητέρα μου, η οποία μου έλεγε «Μα πού πας, να αφήσεις μια μόνιμη δουλειά, ο κόσμος κάνει μεγάλες προσπάθειες για να διοριστεί, κάνει μεγάλες προσπάθειες για να έχει θέση στο δημόσιο, θα το μετανιώσεις». Δεν ήταν φυσικά τόσο έντονη όσο ήταν στα 18 μου χρόνια που είχα αποφασίσει να σπουδάσω ψυχολογία και όχι φιλολογία, αλλά όμως ήταν αρκετά έντονη. Και τότε δεν την άκουσα και εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν το μετάνιωσα. Και ένας τομέας στη ζωή μου, στον οποίο θεωρώ ότι είμαι επιτυχημένη με την έννοια του ότι είμαι εκεί που πραγματικά θέλω να είμαι, είναι ο επαγγελματικός. Ότι διεκδίκησα πάση θυσία τα δικά μου όνειρα, που αυτά ήταν να είμαι ψυχολόγος, στη συνέχεια να είμαι συγγραφέας, να είμαι YouTuber κλπ. Σε αντίθεση με άλλους τομείς της ζωής μου, τους οποίους χωρίς να το συνειδητοποιώ νομίζω, είχα υπόψη μου το ότι ήθελα να ικανοποιήσω τις επιθυμίες των γονέων μου ή αυτά που νόμιζα ότι επιθυμούσαν οι γονείς μου από μένα, με όχι και τόσο καλές επιλογές, οι οποίες ακολούθησαν αυτή την προτεραιότητα που εγώ είχα στο να θέλω να τους ευχαριστήσω. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος να παρουσιάζεται ένα πολύ δυναμικό πρόσωπο, ένα πολύ ανεξάρτητο πρόσωπο, να λες αποκλείεται. Αποκλείεται. Για παράδειγμα, για τη δική μου περίπτωση, αποκλείεται η Θέκρα να ήθελε να κάνει πράγματα, να ικανοποιήσει τη μάνα της ή τον πατέρα της, και όμως ήθελα και το ανακαλύπτω εκ των υστέρων για κάποιες επιλογές που έχω κάνει στην προσωπική μου ζωή, όχι στην επαγγελματική, στην προσωπική μου ζωή, ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο το να τους ικανοποιήσω. Και εκ των υστέρων συνειδητοποιώ ότι αυτό ήταν εξαιρετικά βλαβερό και βλαπτικό προς εμένα. Φταίνε αυτοί? Όχι. Φταίω εγώ που δεν κράτησα το ίδιο τσαγανό, που δεν σήκωσα το ίδιο μπόι και να πω δεν επιθυμώ αυτή την επιλογή. Μπορεί ναι μεν να φαίνεται πως ευχαριστεί τους γονείς μου, είναι υποθέτω πως ευχαριστεί τους γονείς μου, θα επιμείνω στη δική μου την επιλογή. Συγγνώμη που σας είπα ένα προσωπικό παράδειγμα, το είπα γιατί νομίζω είναι έτσι λίγο εύγλωτο, ειδικά το κομμάτι με το επάγγελμα και με τις σπουδές. Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουν οι γονείς μας για να σταματήσουμε εμείς να είμαστε parent pleasers. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να σταματήσουμε εμείς να λειτουργούμε συνεξαρτώμενα, να λειτουργούμε με χαμηλή αυτοεκτίμηση και να λειτουργούμε με τρόπο καταστροφικό προς τη δική μας ψυχική και σωματική υγεία και καταστρέφοντας και τις σχέσεις μας. Ή σαμποτάροντας την ικανότητα και την ευκαιρία να έχουμε τις σχέσεις που μας ταιριάζουν στη ζωή μας. Ποια είναι η λύση αν βρίσκεις τον εαυτό σου να είναι people pleaser, αν διαβάζεις αυτό το άρθρο μας έστειλε φίλη και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, αν προσπαθείς να εφαρμόσεις αυτές τις συμβουλές αλλά παρόλα αυτά δεν σου βγαίνει, να κάνεις ψυχοθεραπεία. Μέσα από την ψυχοθεραπεία επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία της ψυχής, επιτυγχάνεται η θεραπεία της συνεξάρτησης και επιτυγχάνεται η ουσιαστική ψυχική ενδυνάμωση, η αύξηση της αυτοεκτίμησης και η στερέωση της βεβαιότητας, της πεποίθησης ότι πρώτα από όλους τους υπόλοιπους οφείλουμε να ικανοποιούμε τον εαυτό μας. Πρώτα από όλους τους υπόλοιπους οφείλουμε να μην απογοητεύουμε το δικό μας εαυτό και μετά τους άλλους. Ο καθένας ας ζήσει τη δική του ζωή. Την αγάπη μου.